Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το βραδινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο παρακολουθείτε κάθε βράδυ από το Ionian Channel, από τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την νοτιοδυτική Ελλάδα. Και σήμερα λοιπόν, Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012, κοντά σας με όλα τα θέματα από την τοπική και γενικότερα περιφερειακή επικαιρότητα. Πρώτα η ασφάλειά σας. Ασφάλειες αυτοκινήτων τώρα από 96 ευρώ το εξάμηνο. Εμπιστευτείτε μας. Ασφάλειες Λιβάνι. Με σύστημα όλα γίνονται. Με στόχους, όραμα, εξειδίκευση. Όλα γίνονται με σύστημα Γκλαβάς. Συστήματα αλουμινίου Γκλαβάς. Μόνωση, ασφάλεια, υψηλή αισθητική που δεν σταματά πουθενά. Προηγμένα ενεργειακά συστήματα κουφωμάτων πράσινης ανάπτυξης. Πλούσια ποιοτικά και επώνυμα προϊόντα. Άριστα λειτουργικά αποτελέσματα. Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων. Πάντα με συνοδευτική γραπτή εγγύηση πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE. Και όλα αυτά τα προσφέρουμε στη τιμή που χρειάζεστε. Γκλαβάς Σπύρος και Κώστας. Οδός Ζακύνθου Βολημών, Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Σταθερή αξία. Να δούμε, κυρίες και κύριοι, τα θέματα του απόψινού μας δελτίου. Και να ξεκινήσουμε βέβαια με το πιο επίκαιρο, ύστερα από 12ωρη μαραθώνια συνεδρίαση που παρατάθηκε μέχρι τις μεταμεσονύκτιες ώρες, στις 2 το πρωί το Eurogroup κατέληξε σε συμφωνία για μείωση του ελληνικού χρέους στο 124% του ΑΕΠ μέχρι το 2020. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε ελάφρυνση του χρέους κατά 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Για το αίσιο τέλος χρειάστηκαν πολλές παρεμβάσεις εντός και εκτός αιθούσης για να δοθεί τελικά ένα καλό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής και μέχρι σήμερα για τη χώρα μας. Ιστορικό το δίλημα με το οποίο βρέθηκαν αντιμέτωποι χθες οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Να στηρίξουν την Ελλάδα, η οποία πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά βρίσκεται στο κόκκινο, ή να τη σπρώξουν στην άβυσσο, σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους για την Ευρωζώνη και το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Στις 2 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, βγήκε επιτέλους λευκός καπνός από το Eurogroup. Οι Υπουργοί Οικονομικών συμφώνησαν με την πρόταση Λαγκάρτ για κούρεμα του ελληνικού χρέους κατά 20% του ΑΕΠ, δηλαδή 40 δισεκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα το ελληνικό χρέος να περισταλεί στο 124% του ΑΕΠ το 2020 μέσω ενός πακέτου έξτρα σκληρών και επώδυνων μέτρων. Το μεγάλο παζάρι στο παρασκήνιο για την τύχη της δόσης και την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους μεταφέρθηκε στο Eurogroup, όπου ελήφθησαν και οι τελικές αποφάσεις. Οι Γερμανοί, που αρνούνταν πεισματικά το κούρεμα, έχοντας την ίδια πάντα δυσπιστία και τιμωρητική διάθεση απέναντι στην Ελλάδα, είχαν τις δικές τους επιδιώξεις. Μιλάμε για μια σύνθετη πολιτική απόφαση με την οποία θα απελευθερωθούν πόροι 44 δισεκατομμυρίων ευρώ που από τη βοήθεια προς τη χώρα μας για το 2012 και η οποία ταυτόχρονα θα δίνει σήμα για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους κατά το ίδιο συμπτωματικά ποσό των 44 δισεκατομμυρίων ευρώ. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Αθήνα να δούμε τι κλίμα επικρατεί μετά τα όσα αναφέραμε με την μαραθώνια συνεδρίαση χθες το βράδυ και τα αποτελέσματα του Eurogroup. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος και φίλος ο Διονύσης Μποτώνης, ο οποίος είναι στην πρώτη γραμμή της μάχημης δημοσιογραφίας όσον αφορά τις εξελίξεις που υπάρχουν σχετικά με τη χώρα μας. Καλύπτει πάρα πολλά ρεπορτάζ γύρω από αυτό το ζήτημα και βεβαίως θα έχει έτσι και περισσότερα να μας πει. Διονύση, να σας καλησπερίσουμε από τη Ζάκυνθο. Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Σε όλες τις Ζακυθινές και σε όλους τους Ζακυθινούς. Θα θέλαμε να πούμε ότι επικοινωνούμε μαζί σου διότι έχεις αυτή τη διπλή ιδιότητα, έχεις πολιτευτεί, δηλαδή μπορεί να το δεις. Να δεις όλο αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή και από το μάτι και με τη ματιά του δημοσιογράφου και με τη ματιά του πολιτικού, έτσι δεν είναι? Είναι έτσι όπως το λες, απλά αυτή τη φορά και αυτή την περίοδο θα ήθελα να το βλέπω μόνο από την πλευρά του δημοσιογράφου, γιατί έτσι μπορώ και έχω και την ευελιξία των κινήσεων, αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει και καμία μονομέρεια. Εξάλλου εγώ δεν είχα και ποτέ μονομέρεια, ακόμα και όταν ήμουν υποψήφιος, νομίζω και το είδατε κι εσείς, ότι προσπάθησα να πολιτευτώ βλέποντας, ακούγοντας και πράττοντας. Δεν είχα μονομέρειες. Ακριβώς έτσι είναι. Διονύση, μετά την χθεσινή απόφαση για τη χώρα μας, πώς είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα και ιδιαίτερα εκεί στην Αθήνα, στο μεγάλο αυτό αστικό κέντρο?
Να σου πω, Σπύρο, και φίλες και φίλοι, υπάρχει μία ανακούφιση ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Αυτό είναι οφθαλμοφανές και ήταν και αναμενόμενο. Αυτό το θρίλερ των τελευταίων ημερών και εβδομάδων νομίζω ότι δεν ωφελούσε τη χώρα από οποιαδήποτε πλευρά, είτε πολιτική, είτε οικονομική, είτε ακόμα και κοινωνική. Δηλαδή, έχουν στραφεί τα παγκόσμια μάτια της Ιφιλίου πάνω στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά όχι για τόσο αρνητικά πράγματα και ζητήματα, αλλά αυτή τη φορά δόθηκε μια λύση, έστω πολιτική απόφαση, τουλάχιστον η Ελλάδα να μην βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός ευρωζώνης, εκτός ευρώ δηλαδή, και με το άλλο πόδι μέσα στην χρεοκοπία. Νομίζω ότι αυτά λίγο θα ηρεμήσουν. Ήταν μια απόφαση η οποία δεν δίνει οριστική λύση. Από την άλλη πλευρά όμως είναι μια ανάσα σε ό,τι αφορά τις αγορές, γιατί πρέπει εδώ να πούμε το εξής, να γίνει κατανοητό. Εάν δεν υπήρχε απόφαση εχθές, σήμερα τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά σε παγκόσμια κλίμακα. Θα είχαμε κατάρρευση των χρηματαγορών και μια αβεβαιότητα για την Ελλάδα χωρίς προηγούμενο. Άρα αυτή η απόφαση που είχε τα χαράματα ώρα Ελλάδος, νομίζω ότι δίνει αυτή τη στιγμή μια νέα ευκαιρία, θα την ονόμαζα, όχι δεύτερη ευκαιρία, μια νέα ευκαιρία στη χώρα να μπορέσει να σταθεί όρθια. Φυσικά εδώ υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις, υπάρχει και κριτική, υπάρχει και απόσταση από αυτή την απόφαση. Δεν το βλέπουν όλοι το ίδιο, ούτε τα πολιτικά κόμματα, ούτε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν διαφορετικές απόψεις. Και καλό είναι που υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ωστόσο, σε μια γενική κλίμακα, σε μια γενική εικόνα, βλέπουμε το κάδρο έτσι ολόκληρο, έχει μια θετική εξέλιξη. Θα δούμε πώς αυτά θα εφαρμοστούν, θα υλοποιηθούν, γιατί θα μας ελέγχουν όχι κάθε τρίμηνο και κάθε χρόνο, αλλά σχεδόν κάθε μέρα, θα το έλεγα, δεν ήταν υπερβολικό. Υπάρχουν οι πληροφορίες ότι κάθε Υπουργείο, κάθε μεσημέρι είναι χρεωμένο σε έναν εξειδικευμένο υπάλληλο στις Βρυξέλλες, όπου κάθε μεσημέρι με email πηγαίνουν τα στοιχεία της κίνησης αυτού του Υπουργείου, κάθε μέρα. Είναι έτσι, Σπύρο, και να σου πω ότι το είπα και από χθες κιόλας, ότι πλέον νομίζω και επιβεβαιώθηκε αυτή η πληροφορία που είχα, ότι πλέον θα ελεγχόμεθα κάθε μέρα. Αυτό λοιπόν σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι αν κάτι πάει στραβά, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας είναι η αυτόματη ρήτρα να ενεργοποιείται, που λέει ότι αφού δεν πετυχαίνεται αυτό το στόχο, εμείς μπορούμε να κάνουμε αμέσως περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, που αυτό μπορεί να φτάνει και μέχρι και μισθούς και συντάξεις. Και από την άλλη πλευρά, ο άλλος δρόμος είναι ότι δεν υλοποιείται ο πρωταρχικός στόχος, που είναι ο δημοσιονομική πειθαρχία, που καταλήγει με όλο αυτό το πρόγραμμα σε ένα πλεόνασμα της οικονομίας, αυτό που λέμε πρωτογενές πλεόνασμα. Άρα πάμε πάλι πίσω. Πάμε πάλι στο βάθος, πάμε πάλι στο σκοτάδι. Εμείς, γιατί ως αυτή χώρα, τη στιγμή, Διονύση, θα πρέπει να φιλοδοξούμε να βγούμε στο φως. Η περισσότερη κουβέντα έχει γίνει γύρω από περικοπές δαπανών, περικοπές συντάξεων, περικοπές μισθών, περικοπές. Το θέμα της περιβόητης ανάπτυξης ουδείς το έχει αγγίξει και δεν μπορεί να καταλάβει, βέβαια, και ο μέσος Έλληνας, ο ακροατής, ο τηλεθεατής, γιατί ακριβώς δεν αγγίζονται κάποια πράγματα, ακόμη και τώρα, ακόμη στα δύσκολα. Δηλαδή, μας επικοινωνούν οι ξένες χώρες και λένε ναι, θα φέρουμε στο κοινοβούλιο μας αυτό το θέμα και θα πάρουμε απόφαση να σχηματοδοτήσουμε. Αλλά παραδείγματος χάρη, και να μου συγχωρέσει ο κλάδος που χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα, το ακόλουθο ότι εμείς δεν θέλουμε, ας πούμε, να καταλάβουμε ότι πρέπει να απελευθερωθεί το επάγγελμα του κομωτή, παραδείγματος χάρη, έτσι. Ναι, πολύ συμπαθής τάξη, όπως και εσύ ξέρεις, και εργαζόμενοι. Αλλά ναι, στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοια κλειστά κλαμπ. Υπήρχαν, φυσικά τώρα δεν μπορούν να υπάρχουν πλέον. Είναι τέτοιες οι αλλαγές, πραγματικά θα έλεγα ότι είναι πρωτόγνωρο το κλίμα και το περιβάλλον το οποίο θα ζήσουμε στα επόμενα χρόνια, και όχι, δεν λέω απολύτως αρνητικό, αλλά για να μην είμαστε και πεσημιστές, να μην βλέπουμε συνέχεια το δάπεδο, αλλά θα είναι τέτοιες οι αλλαγές, θα είναι ραγδαίες σε όλα τα επίπεδα. Άλλες θα είναι αρνητικές, ενδεχομένως ναι, άλλες λόγω της υφέσεως κυρίως, αλλά θα είναι όμως και θετικές. Είναι αυτό που είπες προηγουμένως. Δηλαδή, ένας άνθρωπος δεν μπορεί αυτή τη στιγμή στη χώρα να ανοίξει ένα περίπτερο. Θέλει 70 δικαιολογητικά. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και όχι μόνο. Για τέτοια πράγματα. Και χρησιμοποίησα και εγώ προηγουμένως αυτό το παράδειγμα του κομωτή, γιατί θα το δικαιολογήσω, γιατί διότι μπορεί να είναι το επάγγελμα να το
διέπουν κάποιοι κανόνες και να το ονομάζουν κλειστό, αλλά κάθε άλλο παράκλειστο είναι. Δηλαδή το τι παρανομία υπάρχει πίσω από αυτό το επάγγελμα και το τι γίνεται, ας πούμε, χωρίς να μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν, από σπίτι σε σπίτι, από πόρτα σε πόρτα, ενώ αντίθετα ένα άλλο επάγγελμα, μια κομμότρια η οποία θέλει να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι και να ασκεί το επάγγελμα παρανόμως και μαύρα χρήματα, δεν είναι το ίδιο με κάποιον που θα ήθελε να ασκεί μαύρα, δηλαδή παράνομα, το επάγγελμα του δικηγόρου. Δεν μπορεί να το κάνει. Σωστό. Τώρα και μιλάμε για επαγγέλματα, ας πούμε, τα οποία δεν είναι ανοιχτά. Επάγγελμα του κομμωτή τώρα. Είναι αυτές οι στρεβλώσεις της ελληνικής οικονομίας που έχουν δημιουργηθεί, έχουν γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να δημιουργείται. Πάρ τον περίγυρό σου, πάρ τον περίγυρό μου. Γνωστούς έχουμε, ζούμε στη Ζάκη, θα μεγαλώσαμε. Εκεί ζεις, εκεί πορεύεσαι, εκεί δραστηριοποιείσαι, εκεί έχεις επιχειρηματική δράση. Βλέπεις τι γίνεται καθημερινά. Και να μπει κάποιος, ας πούμε, στη λογική αυτή τη στιγμή να επενδύσει σε κάτι, σε μια τουριστική περιοχή. Πού να βρει άκρη? Όχι, δεν Πού μπορεί. Πού να βρει άκρη? Ούτε και τώρα δεν βρίσκει άκρη. Δεν μπορεί και τώρα, σας το λέω, να βρει άκρη. Είναι δεδαλώδης η διαδικασία, στο περιβάλλον είναι αρνητικό. Άρα πάμε πίσω συνέχεια. Πρέπει κάποια στιγμή εκτός της Τρόικας, κανένας δεν εύχεται να έχει Τρόικα πάνω από το κεφάλι του, κανένας δεν το θέλει. Λάθη ναι έγιναν, ο κόσμος τιμωρεί, ο κόσμος βλέπει, ο κόσμος έχει μάτια, αυτιά, ακούει και κρίνει. Αλλά εδώ πρέπει να πάμε σε ένα άλλο δρόμο. Πρέπει να περπατήσουμε, να ανοίξουμε την περπατησιά μας, όπως λένε και στην Κρήτη. Πρέπει να έχουμε άλλη περπατησιά. Λοιπόν, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι μίζερα, συνεχώς αυτοκαταστροφικά και συνεχώς με αυτομαστιγώματα. Οι εποχές αυτές πρέπει να περάσουν να επιστρεφτεί, όχι για μας. Εμείς, ως ένα βαθμό, έχουμε περάσει και καλά. Έτσι, θα το πούμε αυτό. Για τα παιδιά μας και για τα παιδιά των παιδιών μας. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε, εκεί πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Και ό,τι είναι, να το συζητάμε, να το διορθώνουμε και να μην μας ενοχλεί πλέον. Δυστυχώς δεν μπορεί να είμαστε όλοι και αν όλοι με την έννοια της αφηρημένης ανοχής. Όχι. Όλα μπροστά, όλα στο φως, πρέπει να βοηθήσει ο καθένας από όπου μπορεί, από όποια δουλειά και να έχει, από όποιο μετερίζει και αν βρίσκεται, όπου και αν βρίσκεται, για τη χώρα του. Σε αυτή η χώρα ζούμε. Αυτή η χώρα είναι που μας περιθάλπει. Σε αυτή τη χώρα πρέπει να έχουμε το μυαλό μας. Δεν γίνεται. Έχουν γίνει στραβά, έχουν γίνει λάθη, έχουν γίνει και εγκλήματα ακόμα, σε εισαγωγικά όρος. Ναι, αλλά έτσι θα μείνουμε. Αυτό θα μυρικάζουμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια, θα περπατάμε πάνω στο ίδιο δρόμο και στην ίδια και στις ίδιες ράγες. Όχι, αν πρέπει να αλλάξουμε δρόμο, πρέπει να αλλάξουμε. Για το καλό της χώρας, όχι για μένα και για σένα και για τον Α ή Β. Για όλων μας. Επιστρέφω λοιπόν στην αρχή και λέω, είναι μια θετική εξέλιξη, είναι μία όμως θετική εξέλιξη. Πρέπει αυτή η απόφαση του Eurogroup να μεταμορφωθεί σε πράξεις, να προχωρήσει προς όφελος της χώρας και εμείς να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν μέτρα, αλλά αν ζητήσουν οι εταίροι μας για τον Α ή Β λόγο. Δεν νομίζω ότι μπορεί σε αυτή τη δεδομένη χρονική συγκυρία να περάσει η Ελληνική Βουλή άλλα μέτρα. Εγώ νομίζω ότι αυτά που έχουν περάσει, που είναι πολύ σκληρά μέτρα... Μα και να θέλει να περάσει, δεν θα περάσει, Διονύση, θα πέσει η κυβέρνηση. Λοιπόν, και σας δίνω και μια πληροφορία τώρα έτσι για το φορολογικό νομοσχέδιο. Θα δείτε ότι θα έχουμε μεγάλη έτσι, αν θέλετε, ένταση, να το πω, θα υπάρχουν στάσεις πολλές σε ό,τι αφορά το φορολογικό, ειδικότερα στις οικογένειες που έχουν 2 και 3 παιδιά. Ναι. Εκεί θα υπάρξει μεγάλη ένταση, γιατί το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, δεν συμφωνεί με αυτή τη φορολογία, με αυτό το συγκεκριμένο δηλαδή καθεστώς, να φορολογούνται περισσότερο από ό,τι φορολογόντουσαν μέχρι τώρα οι οικογένειες με 2 παιδιά. Εκεί θα υπάρχει θέμα και θα το δούμε και τις επόμενες μέρες. Να σε ευχαριστήσουμε για τα όσα μας είπες και για την καλοσύνη που είχες να μιλήσεις εδώ έτσι στους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά και είμαι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Καλό σου βράδυ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και από τον συνάδελφο και συμπατριώτη μας, τον Διονύση τον Μποτόνη από την Αθήνα, σχετικά με τα όσα βεβαίως διαδραματίζονται τις τελευταίες ώρες μετά την ιστορική απόφαση του Eurogroup. Ο Θάνος Μικρούτσικος στο Ionian Channel. Μιλάει για την εξουσία, την πολιτική, την κοινωνία, την τέχνη. Εκεί που διαφωνώ με την αριστερά, την κριτική της, είναι που λέει ότι με το μνημόνιο οδεύουμε στην καταστροφή. Εγώ υποστηρίζω ότι ήδη είμαστε στην καταστροφή. Θάνος Μικρούτσικος,
ο καλλιτέχνης που νίκησε τον χρόνο. Λίγες και σταράτες κουβέντες για όλα όσα συζητάμε σήμερα. Όλα αυτά Τρίτη βράδυ στις 10 στην εκπομπή Δίχως Άλοθη με τον Βασίλη Μούτσιο. Να πάμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο θέμα μας και στη γειτονική μας Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι, και στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς, ο κύριος Σωτήρης Κουρής. Κύριε Κουρή, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κύριε Καμπιώτη. Καλησπέριζω και τους ακροατές μας. Ξέρουμε ότι εδώ, τουλάχιστον από τον Νότιο Ιόνιο, ήσασταν ο μόνος από τις αρχές, τις αιρετές, και από τη Ζάκυνθο, θέλετε, που πήγατε στην Θεσσαλονίκη, πήγατε στη Φιλοξένεια, συμμετείχατε σε αυτή την τουριστική έκθεση. Και υπήρχε μια εκπροσώπηση. Βέβαια, ήταν μια έκθεση λίγο υποβαθμισμένη. Αν δεν ήταν και οι περιφέρειες, θα ήταν καθαρά υποβαθμισμένη η έκθεση της Φιλοξένειας. Παρά το ότι είχαμε τις πληροφορίες ότι συμμετείχαν και κάποιες χώρες για πρώτη φορά, έτσι. Ναι, συμμετείχαν. Εμφανίστηκαν ανατολικές κυρίως. Αλλά το βασικό είναι ότι εμάς άμεσα μας ενδιαφέρει ο τουρισμός της Βορειοελλάδας. Βέβαια. Ο οποίος είναι σημαντικότατος. Είχαμε τις σχετικές επαφές. Τόσο με μια νέα αεροπορική εταιρεία, μπορώ να σας πω, την Dallas Airline, όσο και με άλλους πράκτορες, και ιδιαίτερα αυτό που είπατε. Είχαμε με μια ευρεία συνάντηση με πράκτορες από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία και από τη Ρωσία. Θεωρώ ότι εκτός από τις επαφές ήταν γενικά υποβαθμισμένη η έκθεση, βέβαια. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν μια έκθεση η οποία είχε σχέση με τη λαμπρότητα που γινόταν παλιά. Όμως εμείς στοχεύουμε αυτή τη στιγμή στον τουρισμό της Βορειοελλάδος και πρέπει να κάνουμε προσπάθειες τόσο για μια αεροπορική σύνθεση Θεσσαλονίκης, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου, που συζητάμε κάτι τέτοιο. Το ζήτημα είναι, βέβαια, θα πούμε τα ίδια, κύριε Κουρή, και έχουμε ξανασυζητήσει μαζί πάρα πολλές φορές το θέμα. Ναι. Ότι κόπηκε και αυτή η αεροπορική σύνδεση την οποία είχαμε Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Λευκάδα και Κεφαλονιά, Ζακύνθου. Αυτό είναι μόνιμο αίτημα. Όπου πηγαίνω το διεκδικό. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη αυτή η διακοπή της αεροπορικής. Και από την άλλη πλευρά είναι και η τάση που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι καταγεγραμμένη και σε έρευνες, ότι έχουν οι Βορειοελλαδίτες έτσι μια ιδιαίτερη εκτίμηση και αγάπη στο Ιόνιο. Το Ιόνιο, ναι. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε, υπήρχε μια πολύ έντονη παρουσία του κόσμου στα περίπτερά μας. Και έντονο ενδιαφέρον, τόσο στα περίπτερα της Ζακύνθου, όσο και στις Λευκάδος και στις Κεφαλονιάς. Η Κέρκυρα, βέβαια, έχει τη δυνατότητα, είναι πιο κοντά, έχει καλύτερη επικοινωνία, ιδιαίτερα τώρα με είναι την Εγνατία. Εγνατία. Η Λευκάδα εξίσου το ίδιο, γιατί δεν έχει και τα πλοία. Είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβασή τους. Εξίσου και η Λευκάδα, έλεγα, που έχει και τα πλοία, δεν έχει τα πλοία. Η Λευκάδα φέτος είχε μια πολύ έντονη παρουσία από στα Σκόπια, από τη Βουλγαρία και από τη Σερβία. Μια έντονη παρουσία. Βέβαια. Το κόστος και η μη ύπαρξη θαλάσσιου. Ναι. Η μη ύπαρξη θαλάσσιου πορθμίου έχει σημασία. Έχει μεγάλη σημασία. Νιώθει ο άλλος ότι πάει σε νησί, άσχετα αν περνάει η θάλασσα. Πάει σε νησί χωρίς να έχει νησί. Περνάει μια γέφυρα και είναι στο νησί. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Δουλειά. Κύριε Κουρή, μιλώντας στο παρελθόν με τον αντιδήμαρχο της Κεφαλονιάς, τον κύριο Γεκάτο, ο οποίος έχει και χρέη τουριστικής προβολής εκεί στο Δήμο, είχε θέσει μία πρόταση, είχε τίνει χείρα, θα έλεγε κανείς, και στη Ζάκυνθο, ώστε κάποιες δράσεις τουριστικής προβολής, επειδή είναι πολύ κοντά τα νησιά μας και μοιάζουν σε πολλά πράγματα, να γίνονται από κοινού. Ειδικά σε αυτές τις δύσκολες περιοχές. Πάνω σε αυτό το ρόλο είναι. Δεν έχει. Εμείς σαν περιφέρεια η πολιτική γραμμή είναι ίδια και η τουριστική πολιτική. Τώρα οι Δήμοι διαφοροποιούνται ανάλογα με το νησί. Εμείς έχουμε μία κοινή γραμμή, κοινό πρόγραμμα, κοινά φυλάδια και κοινή πολιτική, κοινό περίπτερο. Δηλαδή είμαστε μία οντότητα πλέον η περιφέρεια παρουσιάζεται. Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή μια συνολική τουριστική πολιτική η οποία έχει σχέση με την ανάπτυξη όλου του τομείς. Ξέρουμε ότι ένα από τα πιο αγαπημένα σας χόμπι είναι και η ενασχόληση με τη γη. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Με τη γεωργία και με όλα αυτά. Επίσης, πληροφορηθήκαμε ότι στην έκθεση Φιλοξένεια αναπτύχθηκε πάρα πολύ στα πλαίσια της εκθέσεως αυτό το οποίο λέμε κατανάλωση ελληνικών προϊόντων μέσα στα ξενοδοχεία. Και πολύ περισσότερο δόθηκε βάση σε αυτό το περιβόητο ελληνικό προϊόν. Ελληνικό πρωινό. Το ελληνικό πρωινό ήταν σε κάθε γωνία και ένα περίπτερο.
δόθηκε μεγάλη σημασία. Θεωρώ ότι ήταν μια έκπληξη για μας με τη διοργάνωση αυτή της προβολής των ελληνικών προϊόντων μέσω του ελληνικού πρωινού. Πράγματι, όσοι ασχολούμαστε με την πρωτογενή τομέα, το θεωρούμε επιτυχημένο το να μπορούμε μέσω του τουρισμού να διεκπαιρεώσουμε τα προϊόντα μας και να έχουμε κάποιο όφελος. Ποιος μπορεί όμως και πώς μπορεί να γεφυρώσει αυτή την απόσταση του ξενοδόχου, του ιδιοκτήτη ενός ξενοδοχείου που χαράζει την πολιτική στο ξενοδοχείο του και του παραγωγού? Κοίτατε να σας πω, θεωρώ ότι είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα εμπιστοσύνης, είναι θέμα συνεργασίας, αλλά το βασικότερο για μένα είναι θέμα παιδείας, κάτι που εμείς πρέπει να αναλάβουμε να κάνουμε. Ήδη έχω συνοηθεί με την Ένωση Ξενοδόχων και με το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς. Κάνουμε κάποια σεμινάρια μέσω του ΚΕΚ, τους εστιατόρες και τους ξενοδόχους, mm-hmm. και να φέρουμε πιο κοντά τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων στην Κεφαλονιά, τα οποία είναι αρκετά, μπορώ να σας πω, και με μεγάλες ποσότητες. Με γύρω στους 23.000 στρέμματα μπελώνες, έχουμε 1.000.000 ελιές, δηλαδή έχουμε παραγωγή λαδιού, έχουμε 200.000 περίπου πρόβατα με 13 μεγάλα τυροκομεία, με παραγωγή φέτας και άλλων τυριών, κεφαλοτυριού. Έχουμε το μέλι, το περίφημο κεφαλονιτικό μέλι. Έχουμε τα ψάρια από τα ιχθυοτροφία μας και θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε μέσω του τουρισμού που στα Ιόνια είναι σε ένα κάποιο επίπεδο, και ποιοτικό επίπεδο αλλά και ποσοτικό αυτή τη στιγμή, να δώσουμε μια όθηση και στην παραγωγή. Υπάρχουν πολλά προϊόντα στην Κεφαλονιά. Και μια κατεύθυνση και προς τους νέους. Βεβαίως, με αυτή τη σύνδεση που έχουμε από την Πεσάδα, υπάρχουν πολλά προϊόντα στην Κεφαλονιά που θα μπορούσαν να έρχονται και στη Ζάκυνθο. Και το αντίστοιχο. Και το αντίστροφο. Βεβαίως. Και το αντίστροφο. Και γι' αυτό φέτος πρέπει να δούμε όσο πιο νωρίς να βάλουμε αυτό το φεριμποτάκι και να το στηρίξουμε, ούτως ώστε να έχουμε μια καλύτερη πρόσβαση. Εμείς ήδη κάνουμε μια προσπάθεια. Μόνο περιβαλλοντολογικά του λιμένου της Πεσάδος έχουμε, και μήπως καταφέρουμε και το προωθήσουμε αυτό το μικρό λιμανάκι να είναι πιο ασφαλές, τόσο ώστε να μπορούμε να έχουμε περισσότερη επαφή και ανταλλαγή τουριστών αλλά και ανταλλαγή προϊόντων. Εμείς σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κουρή, για την καλοσύνη σας να μας μεταφέρετε αυτές τις πληροφορίες στο δελτίο. Αυτά λοιπόν από τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς, τον κύριο Σωτήρη Κουρή. Και να πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου θα μεταφερθούμε στην Κέρκυρα. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα και στη γραμμή μας είναι ο Δήμαρχος της Κέρκυρας, ο κύριος Γιάννης Τρεπεκλής. Κύριε Δήμαρχε, να σας καλησπέρισουμε. Την καλησπέρα μου και σε εσάς και στους φίλους της Ζακύνθου και τις φίλες. Κύριε Δήμαρχε, πάντα μπροστάρι σε θέματα τουριστικής προβολής. Ήσασταν και εσείς στην φιλοξένεια. Συμμετείχατε εκεί στην προβολή των νησιών της περιφέρειάς μας και βέβαια πολύ περισσότερο του Δήμου σας, του Δήμου της Κέρκυρας. Τα συμπεράσματα από την φιλοξένεια θέλαμε να τα ακούσουμε και από εσάς. Έχουμε μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι παρευρέθηκαν εκεί. Ο καθένας από την πλευρά του βέβαια μας έχει αναλύσει και με το δικό του τρόπο αυτό το οποίο έζησε στην φιλοξένεια. Χθες μιλούσαμε και με τον πρώην Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Νικητιάδη, για αυτό το θέμα. Όσον αφορά λοιπόν το δικό μας, το εγχώριο τουριστικό προϊόν, πώς είδατε την φιλοξένεια, την έκθεση της Θεσσαλονίκης? Είναι γεγονός ότι το κλίμα των ημερών που περνάει η πατρίδα μας έχει επηρεάσει. Η συμμετοχή από πλευρά επιχειρηματιών και επιχειρήσεων ήταν μικρή τουλάχιστον. Και γνωρίζουμε ότι και φέτο εμείς τουλάχιστον από τη Μακεδονία, Βόρεια Ελλάδα που δεχόμαστε αρκετούς επισκέπτες, υπάρχει μια μείωση και αυτό ήταν δικαιολογημένο λόγω της κρίσης. Βεβαίως επιμένουμε στον εσωτερικό τουρισμό και ιδιαίτερα η Κέρκυρα και η Λευκάδα πολύ εύκολα μπορεί να κερδίσει από μια τέτοια προβολή στη Βόρεια Ελλάδα, χωρίς να σημαίνει ότι και τα άλλα νησιά μας δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο. Αυτό που θέλω να σας πω όμως είναι ότι υπήρχε καλή συμμετοχή από πλευράς προορισμών, δηλαδή είχαμε τη συμμετοχή της Κίνας, της Αιγύπτου, νέες αγορές μέχρι της Ινδίας, που σημαίνει ότι υπήρχε μια κινητικότητα, υπήρχε συγκέντρωση δηλαδή αρκετών επιχειρηματιών που ασχολούνται επαγγελματικά με τον τουρισμό, και εκτιμώ ότι τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά, ιδιαίτερα από την επισκεψιμότητα την οποία ζήσαμε στο περίπτερο από τις βαλκανικές χώρες. Δηλαδή και από τη Ρουμανία και από τη Βουλγαρία υπήρχε αρκετό ενδιαφέρον και με τουριστικούς πράκτορες, οι οποίοι δείχνουν ότι προτιμούν το Ιόνιο και η χρονιά η οποία έρχεται θα υπάρχει κάποια αύξηση κατά την εκτίμησή μου. Τα μηνύματα λοιπόν που μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες μας, στους πολίτες Ζακύνθου και γενικότερα του Ιονίου, είναι ότι προς το παρόν είναι ενθαρρυντικά. Συζήτησα και με την κυρία Υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη, όπου της ανέφερα στο Λονδίνο έχουμε αυτή την αύξηση.
πρέπει, πάει καλά με διαβεβαίωση και εκείνη. Ήδη κρατήσει είναι άνω, πάνω από 10% προς το παρόν, αν δεν συμβεί κάτι απρόοπτο και σε εμάς και στις, στα συγκεκριμένα κράτη. Νομίζω ότι και η Βρετανία επιβεβαιώνει, όπως και στην, το είχαμε αυτή τη διαπίστωση και στο Λονδίνο, αλλά και στη Φιλοξένεια, η ρώσικη αγορά πάει πολύ καλά, κύριε Καμπιώτη. Yeah. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο μπορούμε να πούμε σφραγίζει, αν θέλετε, τη δυναμική αυτός ο καινούριος προορισμός για τα νησιά μας. Ξέρουμε ότι υπήρχε και ένα μεγάλο περίπτερο ενός Ρώσου τουρ. Βεβαίως, υπήρχε του κυρίου Μουζενίδη το περίπτερο. Αυτός, δηλαδή, οι πτήσεις τουλάχιστον προς την Κέρκυρα θα είναι σχεδόν διπλάσιες. Yeah. Είχαμε 15, φτάνουμε στους 24 και υπάρχει μια δυναμική, μπορούμε να πούμε, πορεία στα κλεισίματα. Υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα εκεί με την Κέρκυρα λόγω και του Αγίου Σπυρίδωνα. Βεβαίως βοηθάει, αλλά όπως ξέρετε γι' αυτό και αυτή επίκεντρο τη χρονιά, γνωρίζετε ότι από την εποχή που ήμουν δήμαρχος Κερκυραίων είχαμε ξεκινήσει την ναυτική εβδομάδα. Αυτό το χρόνο την κάναμε πιο ενισχυμένη, την μεταφέραμε προς το τέλος της και στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Είναι για να δείξουμε ότι και εκεί υπάρχουν οι Άγιοι, για το θρησκευτικό τουρισμό, να υπάρχει μια δυναμική για το Ιόνιο. Σε αυτή την κατεύθυνση εμείς φιλοξενούμε αρκετά τηλεοπτικά κανάλια όλη την περίοδο και υπήρχε μια μεγάλη προβολή του Ιονίου και της Κέρκυρας βεβαίως, γιατί μείναν αρκετές μέρες στο νησί μας, με πολιτιστικές και διάφορες άλλες εκδηλώσεις και από την πλευρά τους και από και δικά μας πολιτιστικά σωματεία. Έχουμε καταθέσει την ταυτότητά μας και το αποτύπωμα πλέον στη ρώσικη αγορά και νομίζω τα αποτελέσματα θα είναι θετικά. Αυτό το οποίο ζήτησα στην κυρία Υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη, είναι να μπορέσει να προσπαθήσει να κάνει μια διαφορετική προβολή στη Γερμανία. Διότι όπως ξέρετε, στη γερμανική αγορά υπάρχουν σημαντικές απώλειες τουλάχιστον για την Κέρκυρα αλλά και για την πατρίδα μας γενικότερα. Αυτό δεν μπορεί να το ανατρέψει ούτε η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά από μόνη και η Κέρκυρα, αλλά νομίζω πρέπει να γίνει μια συντονισμένη προβολή, αν θέλετε, και διαφήμιση στην γερμανική αγορά, γιατί πραγματικά δεν μπορεί να χαρίσουμε τον δεύτερο ή δεύτερη σε προορισμό τουλάχιστον στο Ιόνιο μετά τους Βρετανούς για μας εδώ στην Κέρκυρα, να τους χαρίσουμε στους Αιγύπτιους, στους Τούρκους ή στους Ισραηλίτες. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να προσπαθήσουμε και να επιμείνουμε να μην χάσουμε και αυτήν την αγορά και εκτιμώ αν αυτό το πετύχουμε η χρονιά που έρχεται το 2013 σαφέστατα θα είναι ακόμα σημαντική, καλύτερη από το 2012. Κύριε Τρεμπεκλή, όσον αφορά την χθεσινή συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Νικητιάδη, μας μίλησε για αυτή την ανάπτυξη του θέματος που έκανε στα πλαίσια της εκθέσεως σχετικά με την ανάγκη που έχει η χώρα, πρώτα απ' όλα η χώρα, αλλά μετά το κάθε νησί, ο κάθε προορισμός ξεχωριστά, να επιδείξει, να δείξει δηλαδή σε αυτές τις εκθέσεις και σε αυτές τις συμμετοχές ή στην οποιαδήποτε προβολή κάνει τις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου. Θεωρεί ότι ο κάθε τόπος έχει κάποια ιδιαιτερότητα που προσελκύει κόσμο και αυτό θα πρέπει να αναδεικνύει ο κάθε τόπος πολύ οργανωμένα όμως, μέσα από συγκεκριμένο φορέα τον οποίο θα πρέπει να έχει αναπτύξει. Επίσης ανέφερε ότι σε κάθε προορισμό που πηγαίνει ένας τόπος για να κάνει προβολή, για να συμμετέχει σε εκθέσεις, για να κάνει διαφήμιση, θα πρέπει να εκτιμά τι ζητάει αυτός ο τόπος. Παράδειγμα χαρακτηριστικό και έχει και μια ένδειξη χιούμορ, είναι ότι μας είπε πως αν θα πρέπει να πάμε στην Κίνα για να προσελκύσουμε, ας πούμε, τους Κινέζους, δεν μπορούμε να τους μιλάμε για παραλίες γιατί δεν κολυμπούν αυτοί οι άνθρωποι. Ενώ υπάρχουν άλλοι λόγοι που μπορούν να επισκεφθούν έναν τόπο. Πολύ σωστή είναι αυτή η παρατήρηση. Το θέμα είναι όμως ότι δεν έχουμε φορείς. Δεν υπάρχουν φορείς. Δηλαδή, σε μια πρώην ομαρχία, αν είναι αντιπεριφερία, ή και σε ένα Δήμο. Τώρα, βέβαια, εσείς είσαι πιο οργανωμένος Δήμος. Ίσως να είναι το παράδειγμά μου να αποτελεί εξαίρεση για το δικό σας Δήμο. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει σε κάθε τόπο από την πλευρά του δημοσίου, του κράτου, δομημένη διεύθυνση αλλίας, διεύθυνση γεωργίας, διεύθυνση εμπορίου και να μην υπάρχει διεύθυνση τουρισμού. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας και βεβαίως ο κύριος Νικητιάδης έχει απόλυτο δίκιο, διότι δεν μπορεί να πας στην παραδείγματος χάρη στην Κίνα, τους ενδιαφέρει ο πολιτισμός, η ιστορία, έτσι, η μυθολογία και αυτό νομίζω μπορούμε να πουλήσουμε και πολύ σωστή είναι η παρατήρηση, όπως πρέπει να πηγαίνουμε και στη ρώσικη αγορά, στις εκθέσεις αν θέλετε και στις διάφορες άλλες εκδηλώσεις δείχνοντας τα πλεονεκτήματά μας που και εσείς αναφέρατε πρωτήτερα, παραδείγματος χάρη στην Κέρκυρα, ο Άγιος Σπυρίδωνας. Αυτό το αξιοποιούμε όπως ξέρετε γιατί κάνουμε μια καλή συνεργασία με τον κύριο Σεβασμιότατο Κερκύρας πολλές φορές με το χέρι του Αγίου Σπυρίδωνος σε διάφορες εκδηλώσεις. Συμμετέχουμε στη Ρώσικη και στο Αγοράκι και στο Καζακστάν προβάλλοντας το θρησκευτικό τουρισμό, είναι όπλο και είναι και ποιοτικός τουρισμός μετά από διάφορες μετρήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Και όπως είπατε και εσείς, τις ιδιαιτερότητες βεβαίως πρέπει να τις προβάλλουμε, διότι παραλία, άμμο και ήλιο πουλάνε αρκετοί προορισμοί, όπως ξέρετε, και εκτός της πατρίδας μας. Εμείς έχουμε αυτόν τον πολιτιστικό πλούτο, τα Επτάνησα, το οποίο πρέπει να κάνουμε σημαία. Δεν είναι στα λόγια μόνο να τον λέμε, πρέπει να τον εξάγουμε.
Δεν είναι να απολαμβάνουμε εμείς συναυλίες ή, αν θέλετε, τις χοροδίες μας στο νησί μας. Καλό είναι σε διάφορες εκθέσεις να έρχονται τα πολιτικά σωματεία, να δείχνουμε ποιοι είμαστε, διότι πραγματικά μπορούμε να προσφέρουμε ποιότητα τα Επτάνησα. Βλέπετε άλλους προορισμούς οι οποίοι έρχονται σε εκθέσεις και πραγματικά οι πολιτικές τους δραστηριότητες και η προβολή είναι, μπορούμε να πούμε, αστεία για τον κάθε τόπο, μπορεί να είναι, να είναι σημαντική, αλλά για εμάς τους Ευρωπαίους δεν περνάνε κανένα μήνυμα. Εκτιμώ, όπως είπατε και εσείς, ότι πρέπει να γίνει μια διαφορετική διαχείριση ακόμα και στο θεσμό. Δυστυχώς το σύστημα το δημοσιολογιστικό το οποίο ακολουθεί και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι τέτοιο που στραγγαλίζει τις όποιες πρωτοβουλίες και αφυδατώνει την όποια προοπτική θέλει να οργανώσει ο κάθε Δήμος ή η Περιφέρεια. Κυρίως όμως οι Δήμοι, διότι είμαστε ακόμα σε πιο δύσκολη θέση, μπορούμε να πούμε, διότι δεν υπάρχει καμία επώνυμη χρηματοδότηση από την πολιτεία. Όπως παλαιότερα ξέρατε, οι νομαρχίες μέχρι και το 10 είχαν κάποιες χρηματοδοτήσεις για την τουριστική προβολή. Δεν είναι δυνατόν, πολύ σωστά το είπατε κι εσείς, τουριστικοί προορισμοί όπως η Κέρκυρα να υπάρχει διεύθυνση γεωργίας και να μην υπάρχει διεύθυνση τουρισμού, όταν κυρίως το όριμο φρούτο για να επιβιώσουμε είναι το τουριστικό μας εισόδημα. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δουλέψουμε. Είναι από τα αιτήματα τα οποία έχω καταθέσει και εγώ στον κύριο Στυλιανίδη. Θέλω να γνωρίζω ότι προσπαθώ και κάνω μια ανώνυμη εταιρεία στην οποία επιδιώκω να συμμετέχουν και συμμετέχουν όλοι οι φορείς εδώ. Πιστεύω να ολοκληρωθεί για να βρούμε και ένα έσοδο να κάνουμε αυτά που κάνουν όλοι στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Η Ρόδο και η Κρήτη και οι συμμαχοί τους. Εμείς δυστυχώς εδώ στο Ιόνιο έχουμε την ΕΤΗΝ. Μετεμποδίων κρατιέται, το ξέρετε, διότι χρειάζονται και χρήματα. Είναι οι διαδικασίες τέτοιες που η αποστολή για την οποία ξεκίνησε η ΕΤΗΝ δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Έτσι είναι όπως τα λέτε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας στο δελτίο μας, κύριε Δήμαρχε. Εγώ να σας ευχαριστήσω και την καλησπέρα μου και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλά, καλό βράδυ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από την Κέρκυρα και τον Δήμαρχο Κέρκυρας, τον Γιάννη Τρεπετή, ο οποίος μας μίλησε για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα. Να προχωρήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς στο δελτίο μας. Τρεις ενστάσεις έχουν υποβληθεί για το σχέδιο πόλης πλάνου. Ο Δήμος πρόκειται να δώσει 2 μήνες παράταση, κάτι που σημαίνει ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2013. Με αργούς ρυθμούς συνεχίζεται η διαδικασία για την υποβολή ενστάσεων σε ό,τι έχει να κάνει με την πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλης πλάνου, αφού μόλις 3 συμπολίτες μας έχουν ακολουθήσει αυτή την οδό. Η διευθύντρια της Πολεοδομίας Ζακύνθου, Σοφία Θεοδόσου, σημείωσε πως σε λίγες ημέρες θα δοθεί 2 μήνη παράταση, κάτι που σημαίνει ότι το σχέδιο πόλης θα είναι αναρτημένο έως τα τέλη Ιανουαρίου. Ήδη έρχονται πολίτες και φέρνουν τις δηλώσεις ιδιοκτησίας. Είναι αρκετοί αυτοί με τις δηλώσεις, αλλά ενστάσεις έχουμε μέχρι στιγμής 2-3. Ελάχιστοι, πολλοίς κόσμος ρωτάει και σκοπεύουμε τώρα αυτή την εβδομάδα να δώσουμε μια παράταση 2 μήνες έως το τέλος Γενάρη για να υποβάλουν όλα τους τα δικαιολογητικά. Πού οφείλεται το γεγονός ότι υπάρχουν μόνο 2-3 ενστάσεις και μόνο? Δεν ξέρω. Μπορεί ο κόσμος να μην θέλει, να δυσπιστεί ακόμα. Έρχεται όμως κόσμος και ρωτάει, κοιτάζει τους χάρτες που έχουμε αναρτήσει. Μάλλον το σκέφτονται. Να πούμε ότι αυτή θα είναι και η τελευταία φορά που γίνεται η ανάρτηση του σχεδίου πόλεως, έτσι? Ναι, θα είναι η τελευταία φορά, ναι. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα σχέδια, κυρία Θοδόση, έχουμε κάτι να πούμε? Όχι, δεν ξέρω ακόμα τίποτα. Μάλιστα. Δεν έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία. Ναι. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να έρθει κάποιος στην Πολεοδομία, ποια είναι? Αυτά τα έχουμε δημοσιοποιήσει και στην εφημερίδα και στα μέσα, αλλά μπορεί να τα πάρει από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο? Ναι, χρειάζονται κάποια ιδιαίτερα έγγραφα, τα οποία του τα δίνουμε από εδώ, από την υπηρεσία, από τον πρωτόκολλο. Θα πάρει ένα έγγραφο που γράφουμε ποια είναι αυτά, ώστε να συμπληρώσουν τη δήλωση ιδιοκτησίας ή την ένσταση. Συνεπώς, αν δοθεί παράταση 2 μηνών, υπάρχει ακόμα χρονικό περιθώριο για να μπορεί κάποιος... Βέβαια. 30 ολόκληρα χρόνια πολεμικών ανταποκρίσεων, αριθμεί ο βετεράνος δημοσιογράφος Γιώργος Γεωργιάδης, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι και στενός συνεργάτης του Ionian Channel. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο το Μορφωτικό Κέντρο Μπανά του Αληθός αποφάσισε να τον τιμήσει, διοργανώνοντας εκδήλωση ευαισθητοποίησης κατά της πολεμικής βίας. Ο Γιώργος Γεωργιάδης, μέσα από το πλούσιο φωτογραφικό αρχαιακό υλικό του και τις εμπειρίες του από τα πεδία των μεγάλων πολέμων, κατάφερε να ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ το κοινό. Ούτε 1, 2, 3, αλλά 30 ολόκληρα χρόνια πολεμικών ανταποκρίσεων αριθμεί ο βετεράνος δημοσιογράφος Γιώργος Γεωργιάδης, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Μορφωτικό Κέντρο Λόγου Μπανά του Αληθός αποφάσισε να τον τιμήσει διοργανώντας εκδήλωση ευαισθητοποίησης κατά της πολεμικής βίας. Η σύναξη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου μέσα στην κατάμεστη εκκλησία της Παναγούλας Μπανάτου με μοναδικό ομιλητή τον δημοσιογράφο, τον οποίο τίμησαν με την παρουσία τους κληρικοί, αυτοδιοικητικές αρχές και πλήθος κόσμου. Το λόγο πήρε στην αρχή ο υπεύθυνος του Αληθός, πρωτοπρεσβύτερος του οικουμενικού
Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι η πολλά υποσχόμενη παρουσίαση που θα κάνει ο ευαίσθητος αυτός πλανόδιος των ειδήσεων από τα πεδία των μεγάλων και ιστορικών μαχών των τελών του 20ου αιώνα, παρά το βαρύ και δύσπεπτο θέμα της, είναι κατά βάθος ειρηνιστική, γι' αυτό και την αγκάλιασε το Μορφωτικό Κέντρο. Ο Γιώργος Γεωργιάδης λοιπόν γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1955. Ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία το 1981. Έκανε την πρώτη αποστολή του σε πόλεμο το 82 ως απεσταλμένος της ελευθεροτυπίας στο Λίβανο. Από τότε κάλυψε τα γεγονότα της Μέσης Ανατολής και κυρίως το Παλαιστινιακό με αποστολές στο Λίβανο, τη Βόρειο Αφρική, όπου είχε μεταφερθεί το αρχηγείο του Γιάσερ Αραφάτ, την Ιεμένη και αλλού. Στη συνέχεια, ο κύριος Γεωργιάδης ανέπτυξε το ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα 30 χρόνια πολεμικές ανταποκρίσεις μέσα από το πλούσιο φωτογραφικό αρχαιακό υλικό του, τις εμπειρίες του από τα πεδία των μαχών, όπου ως πολεμικός ανταποκριτής έλαβε μέρος. Παράλληλα, κατέδειξε το πώς οι εμπόροι των εθνών τσαλαπατούν την ανθρωπιά και πώς η βία γίνεται καθημερινό βίωμα ολόκληρων λαών. Παρουσίασε επίσης τις πολύτιμες εμπειρίες του από τα πεδία των μαχών και τον ακήρυχτο πόλεμο για το νερό που συμβαίνει ολοένα στην υποσαχάρια Αφρική. Επειδή πολλοί έξω με ρώτησαν πολλά πράγματα για το τι θυμάμαι πιο έντονα, θα σας μεταφέρω τρεις εικόνες, όχι με τη δύναμη της κάμερας ή της φωτογραφικής μηχανής, αλλά του μυαλού μου και της ψυχής μου. Ήταν 1986, όταν είχε βγει το θέμα στην Αιθιοπία, όπου άνθρωποι πέθαναν από ξηρασία και πήγα για αποστολή εκεί. Έφτασα στην Αντίς Αμπέμπα, με πήρε ο πρέσβης με ένα ιδιωτικό αεροπλάνο και με πήγε στις περιοχές που ήταν οι καταβλισμοί των ανθρώπων που πέθαναν. Φαντάζομαι οι μεγαλύτεροι θυμάστε τις εικόνες με τα τυμπανιασμένα παιδιά, με τις μύγες, με τα... Αργότερα ψυχολόγοι μου είπαν ότι έβαλα τη φωτογραφική μηχανή, πάντα έβαζα τη φωτογραφική μηχανή ανάμεσα σε μένα και σε όσα συνέβαιναν γύρω μου, για μια ασπίδα. Εγώ τότε δεν το είχα καταλάβει, νόμιζα ότι προσπαθούσα να κάνω την καλύτερη εικόνα. Κάποια στιγμή, επειδή οι φωτογραφικές μηχανές ήταν αναλογικές, τελείωσε το φιλμ και επειδή φόραγα εκείνα τα γνωστά γυλαίκα που θα με θυμώσετε πολύ από την τηλεόραση, γιατί είχαν πολλές τσέπες και έπρεπε να βάζω τα πράγματά μου μέσα, έβγαλα ένα φιλμ, το έβγαλα το κουτάκι, το Kodak και έκανα να το πετάξω. Αλλά εκείνη την ώρα διαπίστωσα ότι μπορεί τα παιδάκια να είχαν αυτά τα μαντήλια στο πρόσωπο, να ήταν γεμάτα αμύγες κτλ., αλλά ήταν παντού πεντακάθαρα. Πριν προλάβω να βάλω το κουτάκι στη τσέπη, είδα ένα πιτσιρικά σε ένα ξύλινο φόρειο να κοιτάζει όχι εμένα, αλλά το κίτρινο κουτάκι. Και το πέταξα, θα έλεγα, δίνοντάς το. Δηλαδή, απαλλάχτηκα από αυτό, δίνοντάς το ότι να το βάλω στην τσέπη. Αφού κάτω δεν μπορούσα να το πετάξω, δεν είχε πουθενά σκουπίδια. Συνέχισα να φωτογραφίζω με τον τηλεφακό, μέχρι που κάποια στιγμή είδα κίνηση δεξιά μου, αλλά δεν μου επέτρεπε ο τηλεφακός να γυρίσω και να τραβήξω. Έτσι κατέβασα τη μηχανή και η εικόνα που αντίκρισα ήταν αυτό το παιδάκι να έχει πεθάνει με το κουτάκι το Kodak στα χέρια. Εκείνη την ώρα το σκέπαζαν, κατέβασα τη μηχανή και δεν τράβηξα καθόλου άλλο. Επίσης θυμάμαι στους σεισμούς στην Ανατολία. Έφτασα βράδυ και έπρεπε να πάω στην περιοχή που ήταν οι καταστροφές. Ένας ταξιτζής προσφέρθηκε να με γυρίσει όλη τη νύχτα. Σταμάταγε, είχε πάρα πολύ χιόνι. Σταμάταγε κάποια στιγμή εκεί που οι ντόπιοι, παρά την καταστροφή που είχαν υποστεί, μας έφερναν τσάι για να μας ζεστάνουν, όλους εμάς τους ξένους που ήμασταν εκεί. Και όταν το ξημέρωμα του είπα να με πάει στα χαλάσματα που είχα το sleeping bag για να κοιμηθώ μες στο χιόνι, του είπα αύριο το πρωί 6 ώρα να είσαι εδώ και μου έκανε συνέχεια έτσι. Του έδωσα λεφτά, μου λέει όχι, δεν θέλω λεφτά. Dollars είναι, πάρε. Δεν θέλω λεφτά. Του λέω 6 ώρα το πρωί εδώ να πάμε. Μου λέει, δεν καταλάβαινε, μου κάνει συνέχεια έτσι. Τέλος πάντων, επειδή είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, πήγα να κοιμηθώ 2 ώρες. Το πρωί σηκώθηκα στις 5.30, πήγα στο σημείο που με είχε αφήσει, περίμενα μέχρι 6, δεν φάνηκε. Πέρασε ένας άλλος ταξιτζής, τον σταμάτησα, με πήγε στο κέντρο. Και εκεί που έκανα εικόνες από το νοσοκομείο που είχε πέσει, εικόνες, όλοι φανταζόμαστε πώς είναι σε ένα σεισμό, ειδικά όταν μιλάμε στη Ζάκυνθο που έχει υποστεί τέτοια φυσική καταστροφή. Ήρθε κάποιος και μου είπε: πήγαινε στο νεκροταφείο. Εκεί θα δεις εικόνες που πραγματικά είναι σοκαριστικές. Πήγα στο νεκροταφείο και είδα ότι με τρακτέρ έφερναν συνέχεια φορεία
από ανθρώπους που είχαν χαθεί το προηγούμενο βράδυ στο σεισμό. Με πλησίασε πάλι κάποιος και μου είπε στο δίπλα νεκροταφείο είναι το νεκροταφείο των παιδιών. Πήγαινε εκεί. Πήρα τον οπερατέρ και πήγαμε εκεί με στο χιόνι και πράγματι έφερναν συνέχεια παιδάκια. Και κάποια στιγμή είδα το χρυσοβραδινό ταξιτζή μόνο του να έχει ανοίξει το πόρ μπαγκάζ του αυτοκινήτου, να έχει δύο μικρά φέρετρα, είχε φέρει να θάψει τα δύο του παιδιά. Δεν είχε κανέναν άλλο γνωστό εκεί, ήμουν ο μόνος φίλος του, γιατί ήμασταν όλη τη νύχτα μαζί. Έπεσε στον ώμο μου, έκλαψε, τον βοήθησα να θάψουμε τα παιδιά και βεβαίως δεν σήκωσα καθόλου την κάμερα από εκεί και πέρα. Άλλια των εχθρών τους ως λάφυρα, θέλει γερά νεύρα. Από τα απόμακρα σημεία με την παλαιά τεχνολογία και τα δορυφορικά τηλέφωνα, με τις κεραίες ομπρέλες όπως βλέπετε, εδώ είμαι με τον Αργύρη Ντινόπουλο, στην πολιτισμένη Δύση, εδώ είμαι με τον συνάδελφό μου, τον Κώστα τον Κανδύλη. Από την πέτρα της Ιορδανίας να ταξιδεύεις στα μοναστήρια της Μολδαβίας και από την Ταϊλάνδη στη Χιροσίμα και στο μοναδικό κτίριο που στέκει ακόμα μετά την ατομική βόμβα. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το απόψινό μας δελτίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα και μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο καιρού. Αμέσως μετά θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στο κανάλι μας ο Θάνος Μικρούτσικος. Μια εκπομπή με πολιτικό αλλά και καλλιτεχνικό περιεχόμενο. Αυτό το οποίο δείχνει το εύρος του μυαλού ενός μεγάλου καλλιτέχνη, του Θάνου Μικρούτσικου. Ο Θάνος Μικρούτσικου στην εκπομπή Δίχως Άλοθη απαντά στις ερωτήσεις του Βασίλη Μούτσιου. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σας με ειδήσεις, με δελτίο ειδήσεων, λίγα λεπτά μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Καλό σας βράδυ.